Καλησπέρα, είμαι η Φωτεινή Μαστρογιάννη, οικονομολόγος με εξειδίκευση σε θέματα λογιστικής και management. Είναι παρθενική εμφάνιση στην τηλεόραση και ειδικά εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Μήνης. Θα με συγχωρέσετε για κάποια λάθη που μπορεί να κάνω, προφορικά και τεχνικά. Γι' αυτό και εδώ έχω και δύο άντρες μαζί μου να με βοηθήσουν και δημοσιογραφικά αλλά και τεχνικά. Ο ένας από αυτούς, εγώ τον αποκαλώ αφεντικό, αλλά ο ίδιος θέλει να λέγεται μάνατζερ. Και είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος, οικονομολόγος και αυτός και δημοσιογράφος. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ο άλλος είναι ο Χρήστος Βλάσης, δημοσιογράφος. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε στην καινούργια μας εκπομπή. Ο στόχος της εκπομπής είναι να μπορούμε να σχολιάζουμε την οικονομική επικαιρότητα με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε και οι μη οικονομολόγοι να μπορούν να καταλαβαίνουν λίγο τα τεκτενόμενα. Λέω να ξεκινήσουμε, επειδή ακολουθούμε πάντα δημοκρατικές διαδικασίες, θα ρωτήσω εδώ τους προσκεκλημένους. Θέλετε να ξεκινήσουμε γενικά το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ή θέλετε να συζητήσουμε τα σημεία του Μέιλ Βαρουφάκη, τι θέλετε? Ό,τι νομίζεις εσύ, η δική σου είναι η εκπομπή, εσύ κανονίζεις και τις ερωτήσεις. Εμείς το πολύ πολύ να μην ξέρουμε να πούμε κάτι. Νομίζω ότι ο κόσμος νοιάζεται πιο πολύ για το Μέιλ Βαρουφάκη, ναι, και τις διαφορές που υπάρχει με το Μέιλ Χαρδούβελη που είχε βγει τότε. Ναι. Βέβαια, οι εξελίξεις τρέχουν διαρκώς. Έχω φέρει κάποια πράγματα για να τα συζητήσουμε, γιατί είναι αδύνατον κιόλας να τα θυμόμαστε όλα. Να δούμε λίγο, να διαβάσουμε το τι γίνεται με το ΦΠΑ. Ναι, πες λίγα πράγματα για την επικαιρότητα πρώτα, αν θεωρείς ότι πρέπει να ακουστούν, και μετά λέμε και εμείς κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Εξελίσσεται τόσο πολύ γρήγορα που πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε και πού να το αφήσουμε. Λέω να το δούμε λίγο καλύτερα στην πορεία. Βέβαια, ίσως να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την εκροή καταθέσεων που έχει γίνει, και θα να δούμε λίγο κάτι που μας είπε, που δημοσίευσε η Καθημερινή, ότι τα 718 εκατομμύρια από τις ζωές καταθέσεων που έχουν γίνει και εμφανίστηκαν αυτές τις ημέρες είναι ουσιαστικά εικονικές, δηλαδή είναι στην καταβολή των συντάξεων ακριβώς. Έτσι αυξήθηκαν οι καταθέσεις των ιδιωτών και μειώθηκαν ισόποσα οι καταθέσεις και γενικής κυβέρνησης. Για να το διασκεδάζουμε και λίγο, είδες, είσαι διαβασμένος, έτσι. Ναι, καλά, αφού εντάξει, οικονομολόγος είσαι, παλιός τραπεζικός είσαι, μας βάλεις τα γυαλιά και παρεπιπτόντως θα τα φορέσω κιόλας, γιατί μου τα φόρεσε ο Δημήτρης. Επειδή όμως τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, και έτσι εμφανίστηκε αύξηση ενώ το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μηδενικό. Αυτό όσον αφορά τις καταθέσεις. Να δούμε όμως, επειδή έγινε πολλή κουβέντα για το πού πήγαν αυτές οι καταθέσεις, διαβάζουμε επίσης ότι μεγάλο μέρος των αναλήψεων αυτών, των χρημάτων που φύγανε, κατευθύνθηκαν στη Γερμανία. Και αν θυμάμαι καλά, ίσως αυτό το είδα στο Reuters, δεν είμαι σίγουρη, αλλά είναι ακριβές αυτό που θα σας πω, ότι δηλαδή έχουμε μία... το σημαντικό εδώ είναι να επισημανθεί ότι αυξάνονται έτσι τα διαθέσιμα της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας από τις εισρωές που έχει δεχτεί, και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως δεν είναι καλυμμένες με εγγυήσεις, και έτσι αν η Ελλάδα έφευγε από την Ευρωζώνη, η Γερμανία θα επιβαρύνονταν και με αυτές τις ζημιές. Βέβαια, η Γερμανία, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει βγει αρκετά κερδισμένη από την όλη υπόθεση της ελληνικής κρίσης, γιατί ακούμε συνέχεια ότι χρωστάμε χρήματα, ότι γενικά οι Έλληνες είμαστε λίγο ασυνεπείς και ότι θα πρέπει να πληρώσουμε τους δανειστές μας, γιατί μας έχουν δώσει και μας βοηθάνε. Να δούμε λίγο κάποια στοιχεία που μας έδωσε το Reuters σχετικά με το πόσο έχει ωφεληθεί η Γερμανία από την όλη κατάσταση. Η Γερμανία συγκέντρωσε 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012 λόγω της πτώσης του κόστους δανεισμού της, καθώς το επιτόκιο στο δεκαετές γερμανικό ομόλογο έπεσε από το 3,39 στο 1,18% για εκείνη την περίοδο. Τα γερμανικά κρατικά ταμεία εξοικονόμησαν 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 λόγω του χαμηλού επιτοκίου. Η Γερμανία το διάστημα μόνο του 2010-2012 κέρδισε 67 δισεκατομμύρια ευρώ, μείωση 3% του γερμανικού χρέους. Δηλαδή και κερδίσανε και έτσι μπορέσανε να μειώσουν και το γερμανικό τους χρέος.
Τώρα, Φωτεινή, μία προσθήκη να κάνω, ναι, κάτι που συνέβη, ναι, νομίζω, εχθές. Πρώτη φορά το πενταετές το γερμανικό εχθές έδωσε απόδοση μείον 0,08. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει, για να το πούμε και στα απλά ελληνικά, ότι δανείστηκαν και θα επιστρέψουν κάτι λιγότερο. Ναι, ναι. Δεν ακούγεται υγιές αυτό, γι' αυτό προσπαθώ να το τονίσω. Δανείστηκαν λοιπόν με μηδενικό κόστος σε βάθος πενταετίας. Mm. Όχι ότι δεν το αξίζουν, όχι ότι δεν έχουν την σοβαρή ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ, αυτό που λέμε οικονομικά relatively, δηλαδή σχετικά, το χρήμα το οποίο ψάχνει ένα ασφαλές καταφύγιο μέσα στην Ευρωζώνη, αν υποχρεούται να μείνει μέσα στην Ευρωζώνη, θα πάει οπωσδήποτε στα ομόλογα του γερμανικού δημοσίου. Αυτό το αρνητικό επιτόκιο σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι τους πληρώνουμε για να τους δανείζουμε. Πρακτικά, εντάξει, ναι. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Επίσης, το Washington Post είχε δημοσιεύσει 23 Δευτέρου ότι τα δάνεια που δόθηκαν στην Ελλάδα για κάλυψη των επιτοκίων, είτε για την αποπληρωμή των παλαιότερων δανείων, το 11% μόνο από τα δάνεια αυτά δόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα πήγανε για αποπληρωμή τόκων και τοκοχρεωλησίων. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι το θέμα του δανεισμού της χώρας μας δεν είναι μία υπόθεση, δεν είναι αγαθοεργία σε καμία περίπτωση, δεν μας κάνουν χάρη, αλλά έχουν κερδίσει πάρα πολλά από την όλη ιστορία και εξακολουθούν να κερδίζουν. Η γνώμη σου, Χρήστο, για όλα αυτά, που είσαι και νεότερος και από εμάς και αντιπροσωπεύεις και μία διαφορετική γενιά. Εγώ, επειδή δεν γνωρίζω τα οικονομικά που γνωρίζετε εσείς οι δύο, ως πολίτης που μπορώ να παρατηρήσω τα πράγματα, είναι ότι αυτό που έχει υποθεί από την γερμανική κυβέρνηση στο λαό της, ότι οι Έλληνες είναι οι κακοί και δανείζονται και όλα τα συναφή, σίγουρα δεν υφίσταται. Δηλαδή, καταρρύπτεται από τους μύθους από αυτά που μας λέτε τελείως πλέον. Ναι. Να δούμε λίγο το... να δούμε λίγο το mail Βαρουφάκη. Να κάνω εδώ μια υποσημείωση πάλι στα θέματα αυτά που αναφέραμε, ότι περί αγαθοεργίας. Διάβασα πρόσφατα του δημοσιογράφου, του Greg Palast, που λέει χαρακτηριστικά ότι το 90% του ελληνικού χρέους ανήκει στα ευρωπαϊκά κράτη και τράπεζες. Θα το δούμε αυτό σε λίγο, και για τα ευρωπαϊκά κράτη και για τις τράπεζες. Αλλά να πάμε λίγο στο mail Βαρουφάκη. Πώς σου φάνηκε, Δημήτρη? Πρόλαβες να το δεις καθόλου? Κοίταξε, διάβασα λίγα πράγματα. Θυμάμαι και συγκράτησα ότι δεν είναι ιδιαίτερα ποσοτικό. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν θα είναι θετική ή αρνητική, δεν θα βάλω επίθετο, στο ότι ήταν ικανοποιημένος που δεν ήταν ιδιαίτερα ποσοτικοποιημένο. Ναι. Είπε δηλαδή ο ίδιος ότι χαίρομαι που ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κάποιους αριθμούς. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχει αρκετές, σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλω να ακουστεί σκληρό, ασάφειες. Προφανώς είναι μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης στρατηγικής ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα της διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά, με το θέμα της παράτασης που πρότεινε για τη δανειακή σύμβαση, ουσιαστικά κάνουμε αποδεκτές και τις δύο προηγούμενες συμβάσεις, τις δανειακές. Και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι υπάρχει όρος μέσα στις δανειακές συμβάσεις, ότι οι απαιτήσεις μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους. Το βρετανικό δίκαιο. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εδώ γύρονται και άλλα θέματα που μπορεί να τα συζητήσουμε και με άλλους πιο ειδικούς από εμάς σε θέματα γεωπολιτικής, σε άλλες εκπομπές, να εκχωρηθούν για παράδειγμα οι απαιτήσεις στην Τουρκία και να βρεθούμε να χρωστάμε χρήματα στην Τουρκία. Άρα αυτό το θέμα, δηλαδή, της αποδοχής της δανειακής σύμβασης που έχει τέτοιους όρους, ειδικά μέσα των δανειακών συμβάσεων, γιατί είναι δύο, γύρει και τέτοια θέματα εθνικού τύπου. Πολύ, πολύ σημαντικά. Φωτεινή, να θυμίσουμε ότι στο παράρτημα 6 ή στη σελίδα 6, δεν ξέρω αν ξέρεις ή να μου πεις να με διορθώσεις, νομίζω στο παράρτημα 6 της δανειακής σύμβασης υπάρχει το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι ένα παράκτημα της δανειακής σύμβασης. Άρα αποδοχή της δανειακής σύμβασης, αυτόματα η χακτούρα συνοδεύει και το συνοδεύει. Ναι, το είναι τα μέτρα τα οποία συνοδεύουν. Η δανειακή σύμβαση είναι η όρη που θέτεις. Το μνημόνιο είναι τα μέτρα εφαρμογής προκειμένου να πραγματοποιήσεις τους όρους. Δεν νοείται δανειακή σύμβαση χωρίς μνημόνιο, και είναι άλλωστε κάτι και που το αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ο Μάρδας το είπε και ανοιχτά, ότι μιλάμε για μνημόνιο, το θέλετε να το πούμε συμφωνία, θέλετε να το
πούμε κάποια άλλη λέξη, γιατί παίζουμε με τις λέξεις τελευταία. Το θέμα είναι αυτό. Έχουμε κάνει αποδεκτή τη Δανειακή Σύμβαση και τα μέτρα τα οποία συνοδεύουν. Και επειδή έγινε πολύ ντόρος και για το mail Χαρδούβελη και για τα... και για το mail Βαρουφάκη, έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορούμε να δούμε. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα που καίνε περισσότερο τον πολύ κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι τα θέματα των εργασιακών σχέσεων, και άμα θέλετε με διορθώνετε, γιατί πιάνει διάφορους τομείς ο κύριος Βαρουφάκης. Έχει το θέμα του ΦΠΑ και των φορολογικών πολιτικών. Έχει ένα θέμα, γιατί εδώ τα έχω όλο με σημειώσεις, που εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, που είναι το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Και λέω ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί ακόμα και ο όρος ανθρωπιστική κρίση δεν τον εφαρμόζουμε για... δεν τον χρησιμοποιούμε σαν όρο για την οικονομία. Δηλαδή, θυμάσαι, δεν λέγαμε ποτέ, δεν μας έχουν διδάξει ότι εφαρμόζουμε προγράμματα και προκαλούμε ανθρωπιστικές κρίσεις. Δεν είναι ο ρόλος της οικονομίας ούτε των οικονομολόγων να δημιουργούν τέτοια θέματα. Άρα... ως πολιτικός όμως αυτός πρέπει να το προβάλλει. Προβάλλει ή προετοιμάζει. Και τα δύο. Ναι. Αυτό είναι όμως το χειρότερο. Mm-hmm. Να προετοιμάζεις για ανθρωπιστική κρίση. Φωτεινή, νομίζω ότι η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική ήταν να παρουσιάσει την ανθρωπιστική κρίση, όχι να προετοιμάσει. Νομίζω ότι βλέπω μια φοβία από σένα, η οποία ίσως να μην είναι ο σκοπός της κυβέρνησης. Ο σκοπός της κυβέρνησης ήταν να τονίσουν ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, όχι ότι θα επέλθει. Νομίζω δηλαδή ότι η ύπαρξη αυτού του όρου καλώς προστέθηκε και έγινε δεκτή. Γιατί πράγματι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, δεν το συζητάμε. Εγώ μένω περισσότερο στο γεγονός το πώς οικονομικά προγράμματα δημιουργούν τέτοιες καταστροφές. Και το αντίδοτο δεν είναι να προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης και χειρισμού των καταστροφών αυτών, αλλά να εξαλείψουμε το φαινόμενο. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για θέματα όπως... για παράδειγμα, μας λέει εδώ πέρα για κουπόνια τροφίμων. Μας λέει χαρακτηριστικά, η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το σχέδιό της να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας, ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και την παροχή ρεύματος μέσω ιδιαίτερα στοχευμένων μη χρηματικών μέσων, παραδείγματος χάρη κουπόνια τροφίμων. Εντάξει, δηλαδή βασικά το θέμα της απόλυτης φτώχειας δεν λύνεται κατά αυτούς τους τρόπους. Έχω κάνει μια μελέτη σε σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη της φτώχειας στην Ελλάδα από δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Θέλει δομικά μέτρα αντιμετώπισης, και σίγουρα μέσα στα μέτρα αυτά δεν είναι τα κουπόνια. Έχει να κάνει με την επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων, με την έννοια του τα προγράμματα αυτά να τα απολαμβάνουν οι φορείς και να πιάνει πραγματικά όλες τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κάτι που μέχρι στιγμής, μπορούμε να το συζητήσουμε και κάποια στιγμή αυτό, Δημήτρη, δηλαδή το θέμα της φτώχειας στην Ελλάδα από τότε και τι έχει γίνει, είναι θέματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, η οποία ήταν πάντοτε μεγάλη πληγή για τη χώρα μας. Τώρα βέβαια προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά οι στόχοι είναι άλλοι από αυτούς που θα τους συζητάγαμε για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Όπως είπα, δηλαδή έχουμε παρέμβαση με έμεσο κοινωνικών προγραμμάτων και απορροφητικότητα, και να φτάνουν τα προγράμματα αυτά στους φορείς που δικαιούνται, δηλαδή στις ομάδες που δικαιούνται. Και γιατί πολλές ομάδες του πληθυσμού μείναν εκτός των προγραμμάτων και τώρα μέσω της κρίσης μένουν ακόμα περισσότερο. Γιατί μιλήσανε, για παράδειγμα, ότι θα κοπούν τα επιδόματα πολυτέκνων. Θα κοπούνε... το που τα έχω... μισό λεπτό. Τα είχα γράψει ακριβώς. Ένα των πολυτέκνων, των τριτέκνων και διάφορα τέτοια. Μπαίνουν δηλαδή στο στόχαστρο. Άρα κόβουμε από τη μία τα κοινωνικά προγράμματα και από την άλλη τι κάνουμε. Δίνουμε κουπόνια τροφίμων. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα προσωπικά με ξενίζει. Χώρια που θεωρώ ότι μέσω των κουπονιών και όλων αυτών, αντί των σωστών κοινωνικών προγραμμάτων, των ορθών, γετοποιούμε μερίδες ομάδες του πληθυσμού, εμφανίζοντάς τους ως απόκλουρους της κοινωνίας, και οι οποίοι θα ντρέπονται να πηγαίνουν να ζητάνε τα κουπόνια, ή άλλοι θα τους αντιμετωπίζουν ρατσιστικά. Έχουμε δει τέτοια πράγματα να γίνονται στους απόκλουρους ΗΠΑ. Δυστυχώς έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Να προσθέσω
κάτι ακόμη στο φορολογικό κομμάτι, βέβαια. Διάβασα ότι θα καταργηθούν όλες οι φοροαπαλλαγές, δεδομένου βέβαια του ότι θα πάμε στο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Οπότε ένα κομμάτι των καταργήσεων που είπες είναι και η κατάργηση ακόμα και των κάποιων εξόδων που ήταν μέχρι πρόσφατα, νομίζω ιατρικά. Κυρίως σε φοροαπαλλαγή. Θα το δούμε το φορολογικό, αλλά να σε δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει το εξής. Γιατί το ακούω συνέχεια να το λένε, ότι η Ελλάδα λέει δεν έχει σταθερό φορολογικό σύστημα. Όσο διωγγώνεται το χρέος, φορολογικό σύστημα σταθερό δεν θα έχουμε. Γιατί θα προσπαθεί η κάθε κυβέρνηση να βρει πόρους για να καλύψει τις απαιτήσεις των δανειστών. Άρα σταθερότητα του φορολογικού συστήματος δεν θα την έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί έχω γράψει κάποια βιβλία πάνω στο φορολογικό και μάλιστα το συζητάω με τον εκδότη πολλές φορές, ότι ξέρεις, πρέπει να καταργήσουμε την έκδοση βιβλίων και να βγάλουμε ένα περιοδικό να βγαίνει κάθε εβδομάδα με τις αλλαγές που γίνονται. Γιατί είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσουμε, δεν υπάρχει σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα των φορολογικών μηχανισμών όσο της ίδιας κατάστασης. Μας λέει μετά για τις, εδώ για το να μείνουμε λίγο στην ανθρωπιστική κρίση, λέει επίσης να το πράξει με τρόπο που θα είναι βοηθητικός για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μάχη κατά της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, παραδείγματος χάρη με έκδοση μιας έξυπνης κάρτας πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα στο σύστημα ID, στο σύστημα υγείας, αλλά και για την πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών σύντησης κτλ. Δηλαδή εδώ τι κάνουμε, γετοποιούμε και βγάζουμε και τσιπ στους ανθρώπους αυτούς. Ακριβώς αυτό που είπες, γετοποίηση. Ναι, είναι, και τους τσιπάρουμε κιόλας. Λέει μετά να αξιολογήσει το πιλωτικό πρόγραμμα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με στόχο την επέκτασή του σε πανελλαδική βάση. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, να θυμίσουμε λίγο, ήταν με τον 4093 τον νόμο του 2012, ο οποίος προέβλεπε εισοδηματική ενίσχυση 100 ευρώ ανά άτομο ενήλικα και 50 ευρώ ανά ανήλικο μέλος της οικογένειας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος του ατόμου ή της οικογένειας από το κατόφλι εισοδήματος, όπως το αναφέρουμε σύμφωνα με τις μετρήσεις της φτώχειας. Που είναι πιο, νομίζω, 12.000 είναι. Όχι, το κατόφλι. Όχι, όχι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στις 3.500. Το όριο της φτώχειας τόσο. Ναι. Αλλά θα σου επανέλθω, γιατί έχω κάνει τη μελέτη, αλλά δεν θυμάμαι γιατί αλλάζει με τα χρόνια. Ναι. Νομίζω 3.500. 3.500, ναι. 3.500 το θυμάμαι και εγώ. Αλλά έχω, επειδή αλλάζει με τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, αλλά ήταν αυτό το κατόφλι φτώχειας. Με στόχο, λέει, την επέκτασή του σε πανελλαδική βάση. Ούτως ή ώστε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έχει. Είναι, σαν μέθοδος αντιμετώπισης ήταν αποτυχημένο, αλλά η επέκταση σε πανελλαδική βάση τι σημαίνει? Δηλαδή μιλάμε για κύμα φτώχειας. Εντάξει, για κύμα φτώχειας πανελλαδικά. Εδώ βέβαια θα είναι το κύμα φτώχειας δημιουργεί ευκαιρίες για κάποιους οι οποίοι θα θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να επενδύσουν στη φτώχεια. Δηλαδή θα δούμε αύξηση ιδιωτικών ιδρυμάτων, κάλυψη των απόρων, των αστέγων. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση σου. Και φιλανθρωπίας κοινωνικού τύπου. Εντάξει. Εντάξει, εγώ να κάνω βέβαια λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Αναγκαστικά. Α, έπινε και αυτό. Ναι. Επαναλαμβάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Α, και αυτό ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ποντά. Αλλά είναι στη πάνω στο κοινωνικό πόνο. Εντάξει, είναι πολύ σκληρό. Ναι, πολύ σκληρό αυτό και θέλω, μετά θα το δούμε πόσο συνεισφέρουν αυτά και σε τι. Γιατί τώρα, αν είναι να φτιάξουμε 5 ιδρύματα και να έχουμε έναν εξαθλειωμένο λαό, τώρα η συνεισφορά αυτών των ιδρυμάτων των ιδιωτικών στο ΑΕΠ θα είναι μηδαμινή. Και πιθανόν να είναι και μη κερδοσκοπικά. Οπότε ναι, εννοείται. Να μπούμε σε διαδικασία μη φοροαπαλλαγές. Ακριβώς. Εντάξει, ακριβώς. Θα το κάνουν και οι ιδρύματα. Οι ιδρύματα έχουν άλλη φορολογική αντιμετώπιση. Και θα μπούμε και θα έχουμε άλλες ιστορίες αυτού του τύπου. Εξασφαλίσει, λέει μετά, ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έχει, λέει, αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή ότι θα προσπαθεί, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι θα κάνω μάχη κατά της φτώχειας, αλλά δεν θα μου κοστίσει τίποτα. Ή θα υπάρξει κάποιο equivalent, το ισόποσο από κάπου άλλο.
δεν θα μου κοστίσει, άρα πάλι με κάνει εμένα. Θα τα σπάσω εδώ μέρα. Αν είχα και φραπέ, θα τον έριχνα. Λοιπόν, δεν υπονοώ τίποτα για κανένα. Καλά, είναι να συγχύζεσαι αυτά τα θέματα, προφανώς. Άρα και αυτό δεν είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την άνθηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, πώς θα μου κοστίσει εμένα χωρίς, σαν κράτος, χωρίς δημοσιονομικό αντίκτυπο, αν το δώσω σε ιδιώτες. Άρα, σιγά-σιγά δηλαδή βλέπουμε μια ιδιωτικοποίηση, θεωρώ και πιθανολογώ μέσα από το mail Βαρουφάκη πάνω στο θέμα της κρίσης να πηγαίνει προς τα εκεί να η κατάσταση. Να το διασκεδάσω λίγο ακόμα. Καθαρά ΣΥΡΙΖΑ πολιτική, παιδιά. Έτσι. Μια χαρά αριστερή προσέγγιση. Θα τα ιδιωτικοποιήσω, τους στοχούς θα τους γκετοποιήσω. Συγγνώμη δηλαδή για το χιούμορ και δεν προσπαθώ να πω αν είμαι ή δεν είμαι αριστερός, αν ψήφισα ή όχι ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να ψήφισα όμως. Δεν έχει σημασία. Το πλαίσιο που βλέπω δεν είναι και πολύ αριστερό. Ούτε εγώ το βλέπω αυτό. Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο είστε λίγο δεξί και λίγο φασίστες και λίγο ανυπόμονοι, έτσι. Όπως υπάρχουν κατηγορίες εκεί έξω. Μετά πράγματι. Απλά οι ιδιωτικοποιήσεις δεν ήταν ποτέ στη λογική της αριστερής, μιας αριστερής παράταξης. Εντάξει, βέβαια βλέπουμε ότι ο υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης, προσπαθεί να μπλοκάρει με τον τρόπο του κάποιες ιδιωτικοποιήσεις και μάλιστα και το ελληνικό μπλοκάρει, παρόλο που έχει φτάσει στο τελικό στάδιο. Προχθές βγήκε μια απόφαση από το, νομίζω, από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι προχωράει. Και έγινε της Lambda Development την προσφορά. Για το ελληνικό. Αλλά μετά βγήκε, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βγήκε στη Βουλή, αν δεν απατώμε. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Λαφαζάνης. Και είπε ότι αυτό το πράγμα. Είναι στο δικό του Υπουργείο. Στο δικό του Υπουργείο, ναι. Είναι στο δικό του Υπουργείο. Ανθίσταται δηλαδή, βλέπουμε, ο κύριος Λαφαζάνης στα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων, που σίγουρα δεν είναι αριστερή πολιτική, άσχετα του. Εδώ, βέβαια, εντάξει, εμείς οι οικονομολόγοι μπλέκουμε στα θέματα της πολιτικής. Αναγκαστικά λόγω αντικειμένου. Κατ' εμέ ο διαχωρισμός αριστερά και δεξιά δεν υπάρχει. Είναι άλλα τα θέματα και άλλες οι προσεγγίσεις που πρέπει να κάνουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει. Αυτή είναι πεπαλαιωμένη για μένα, προσωπική μου άποψη, και πρέπει να πάμε σε άλλου είδους ιδεολογικές κατευθύνσεις στα πλαίσια αυτά. Να προσθέσω ότι καταρχήν στην περίπτωση που μια χώρα, μια εταιρεία, μια οικογένεια, εν πάση περιπτώσει μια οντότητα, είναι χρεοκοπημένη, γιατί είμαστε χρεοκοπημένοι. Σωστά. Δεν το σωστά, κρύβουμε. Ναι. Πράγματι η προσέγγιση αριστερά-δεξιά δεν υφίσταται. Δεν έχει νόημα. Εάν όμως μια χώρα, μια οικογένεια, ένας δήμος δεν ήταν χρεοκοπημένος, εκεί ενδεχομένως να μπορούσε να υπάρξει μια αριστερή προσέγγιση διαχείρισης των δημοσίων πλεονασμάτων. Ναι. Άρα το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει. Δεν αμφισβητώ δηλαδή την επιθυμία τους, δεν αμφισβητώ την πολιτική τους. Και σε πολλά πράγματα θα συμφωνήσω κι εγώ. Είναι αν μπορεί. Άμεσα τουλάχιστον. Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Για μένα όμως η πολιτική είναι πάλι συμφερόντων. Εντάξει, και αντίστοιχα. Γραμματείων τα λέω. Έτσι. Είναι πάλι συμφερόντων. Ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετείς, εφαρμόζεις και τα αντίστοιχα οικονομικά προγράμματα. Εμείς, όπως θα θυμάσαι, Δημήτρη, όταν τελειώσαμε το πρώτο μας πτυχίο, θυμάμαι ότι μας είχαν βάλει και ορκιζόμασταν στο να υπηρετήσουμε την εθνική οικονομία. Με όρκο. Mm-hmm. Εντάξει. Και επίορκοι δεν νομίζω γίναμε ακόμα, τουλάχιστον στα πλαίσια αυτά. Την υπηρετούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Μάθαμε κάποιες βασικές αρχές. Ο σκοπός της οικονομίας είναι η ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε, εγώ προσωπικά σαν οικονομολόγος, δεν δέχομαι το να υποφέρει ο πληθυσμός για να εξυπηρετείτε μία μικρή μάζα ανθρώπων. Δεν σπούδασα κάτι τέτοιο. Σπούδασα κάτι το οποίο θα εξυπηρετεί την πατρίδα μου και τον λαό μου. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, έχουμε σαν εκεί, σε αυτό το κομμάτι προσανατολιζόμαστε. Γι' αυτό λέω πάλι συμφερόντων ότι είναι η πολιτική και ότι εμείς σαν οικονομολόγοι, η οικονομία έπεται της πολιτικής και έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει εμείς να είμαστε μπροστά, πρέπει να είναι η πολιτική, και ο ρόλος της πολιτικής είναι να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και όχι συγκεκριμένα συμφέροντα, γιατί αυτό είναι. Και εκεί είναι η θέληση του αν θέλεις να αλλάξεις μια κατάσταση ή
ή δεν θέλεις να την αλλάξεις. Να προσθέσω πάνω σε αυτό, καταρχήν συμφωνώ γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα ορκίστηκα. Αυτό δεν με αναγκάζει όμως να δεχτώ, ας πούμε στο τραπεζικό σύστημα, σε κάθε τράπεζα ο επικεφαλής να είναι οικονομολόγος πολιτικός. Θα προτιμούσα να είναι ένας μπάνκερ. Δεν μου αρέσει δηλαδή η χ κυρία Κατσέλη, για να μην το προσωποποιήσω στην κυρία Κατσέλη, στην Εθνική Τράπεζα. Θα προτιμούσα να υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός, παρόλο που έχουμε και Έλληνες μεγαλοτραπεζίτες ικανότατους, και ο επικεφαλής οργανισμών των οποίων την διοίκηση μπορεί να ορίσει η κυβέρνηση να μην είναι γραμμάτιο. Να μην έχει πολιτικές... Παρόλο που η οικονομία πρέπει να έπεται τις πολιτικές. Ναι, εγώ μιλάω βέβαια για το σύνολο, για τη μακροοικονομία, εντάξει. Οι τράπεζες είναι ένας επιχειρηματικός τομέας. Και εκεί σε θέματα διοίκησης συντρέχει και αυτό που λες, από τη στιγμή που είναι ιδιωτικές οι τράπεζες. Δεν είναι κρατικές. Mm-hmm. Αν ήταν κρατικές, τότε θα μπορούσαν να είναι... Κρατικότατες. Τέλος πάντων. Εσύ εννοείς από τον τρόπο που λειτουργούν. Όχι, είναι το γοσού στις τράπεζες όλες. Ναι, εντάξει. Από αυτή την έννοια. Ναι, μα είναι κρατικότατες τράπεζες. Ανακεφαλαιοποιημένες από το εθνικό χρέος είναι. Ναι. Με παρουσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σωστά, σωστά. Οπότε δεν είναι το κρατικότατες είναι οι τράπεζες. Πιο κρατικές δεν ήταν ποτέ όλες. Κάποτε ξέρεις καλά και εσύ ότι υπήρχε η εθνική, υπήρχε η κτηματική, η εμπορική, η ΕΤΕΒΑ. Ναι. Ναι, η εργασία όμως δεν ήταν ποτέ κρατική. Τώρα η σημερινή Eurobank είναι κρατική. Η ΑΛΦΑ είναι κρατική. Η εθνική είναι κρατική. Η Πυρός είναι κρατική. Είναι κρατικότατες οι τράπεζες. Είναι δικές μας οι τράπεζες. Οι τράπεζες είναι κρατικές με χρήματα που πήραμε από την Ευρώπη μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που είναι ο βασικότατος μέτοχος σε όλες εκτός από την Eurobank, νομίζω. Ναι, κάπου δεν το είχα φέρει. Να το πιάσουμε λίγο το θέμα των τραπεζών, γιατί και αυτό καίει. Γιατί και οι τράπεζες είναι αυτές που μας έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος. Αλλά να συνεχίσω λίγο με το. Και μόλις ολοκληρώσεις, να ακούσουμε λίγο μουσική. Ναι, να γιατί και λίγο ζαλίσαμε. Νερό, για ζαλίσαμε και τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα εργασιακά. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, labor market reforms. Η Ελλάδα δεσμεύεται να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο το εύρος της νομοθεσίας που αφορά την αγορά εργασίας μέσω διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα ωφεληθεί από την τεχνογνωσία των ILO, OSA και της διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής. Μάλιστα. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Τις βέλτιστες πρακτικές και τα λοιπά, και θα ωφεληθεί από την τεχνογνωσία των ILO, OSA και τα λοιπά. Εγώ δεν βλέπω τίποτα πάντως. Είναι πάρα πολύ γενικό περιεχόμενο αυτό. Ναι, βέβαια το ILO, OSA και οι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας παραπέμπουν σε μια πλήρη ευληγησία των εργασιακών σχέσεων. Που ήδη υπάρχει. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και θα δούμε και πιο κάτω και για το μισθολογικό. Αλλά σίγουρα είναι ένας γενικός χαρακτήρα, που βέβαια με τις αναφορές σε αυτά που κάνει μας παραπέμπει σε πλήρη ευληγησία των εργασιακών σχέσεων. Επεκτείνει και αναπτύσσει τα υπάρχοντα σχέδια που παρέχουν προσωρινή απασχόληση στους ανέργους σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, και να αναβαθμίσει τα προγράμματα επιμόρφωσης των μακροχρόνια ανέργων. Δηλαδή, να υπάρχουν σχέδια που παρέχουν προσωρινή απασχόληση. Πάλι τα δίμηνα στους Δήμους θα δούμε. Ναι, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή πάλι τα δίμηνα. Και αυτά τα θέματα, δηλαδή, τι κερδίζεις με την προσωρινή απασχόληση? Τίποτα. Λέω, σου προσώρα ένα δίμηνο. Βέβαια. Μόνο η κυβέρνηση κερδίζει, γιατί φτιάχνει το δίκτυο ισχύων, το δίκτυο της ανεργίας. Ακριβώς. Ουσιαστική δηλαδή καταπολέμηση ανεργίας δεν πρόκειται να δούμε. Νομίζω ότι αυτά τα σχέδια και η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου τα είχαν προτείνει, αλλά στην πράξη δεν ήταν πολύ εφαρμόσανε. Βλέπουμε δηλαδή τώρα να προχωράμε ένα βήμα πιο κάτω στην ευληγησία των εργασιακών σχέσεων και να παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο τα θέματα της προσωρινής απασχόλησης στους ανέργους. Πριν κάνουμε ένα διάλειμμα, πάλι για να το... Θα το πας στο Δήμο εσύ τώρα. Όχι, να το χαριτολογήσω λίγο. Αν κάποιος μας ακούει εδώ και 2 λεπτά, ναι,
και καταλάβει ότι διαβάζεις κάποιο email, ναι, δεν είμαι βέβαιος αν θα καταλάβει αν είναι το email του Βαρουφάκη ή αν είναι το email του, του Χαρδούβελη. Ναι. Διαφωνούμε σε αυτό? Όχι. Όχι. Με εξαίρεση, βέβαια, όχι, όχι. Με εξαίρεση ότι το email του Χαρδούβελη, ναι, είχε πάρα πολύ τη λέξη μείωση. Μείωση συντάξεων. Ήταν, αν θέλεις, πολύ δημοσιονομικά επιθετικό. Αυτό το mail δεν είναι τόσο δημοσιονομικά επιθετικό. Μπορεί να το υποκρύπτει, αλλά δεν είναι τόσο δεξιό, παιδί μου, όπως το χαρακτήρισε και ο Χωριστός πριν. Είναι πιο κομψό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχει καταλάβω. Αφήσει ο κύριος Βαρουφάκης δημιουργική ασάφεια, όπως λέει και ο ίδιος. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ωραίο. Ότι είναι πολύ ωραία. Δημιουργική ασάφεια. Ναι, βλέπουμε, θα τα δούμε και τα κοινά με το mail Χαρδούβελη που το έχω εδώ πέρα. Ο κύριος Χαρδούβελης έμπαινε πιο πολύ σε ξεκάθαρη αναφορά, ας πούμε, αριθμών. Και φτιάχνουμε και την εικόνα. Ωραία. Σε ξεκάθαρη αναφορά των αριθμών, βέβαια έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία. Μπάνκερ ο Χαρδούβελης, έτσι, ο Χαρδούβελης, μπάνκερ ο Βαρουφάκης. Όχι, είναι διαφορετικό το timing. Δηλαδή τώρα, επειδή έχουμε προωθήσει το θέμα της παράτασης και είναι ένα οπωσδήποτε κρίσιμο τετράμινο και για πολιτικούς λόγους, δεν θα μπορούσε να βγει να πει ότι αυτό ουσιαστικά είναι συνέχεια του mail Χαρδούβελη και τα λοιπά. Οπότε έπρεπε να διαφοροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και οι αρκετές ασάφειες, ξέρω εγώ, μέσα στο λεκτικό. Όμως είμαστε σε θέση να μπορούμε να διαβάζουμε και πίσω από τις γραμμές. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παρόλο που η οικονομική η επιστήμη είναι art. Ναι, συμφωνώ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με διαπραγματεύσεις, έχουμε να κάνουμε και με πολιτική, εμείς είμαστε λίγο απότομοι, είμαστε λίγο έτσι, σαν στυλ. Ο πολιτικός πρέπει να το φέρει και κάπως διαφορετικά. Η ουσία όμως παραμένει. Ολοκλήρωσε και να κάνουμε μια... Να τελειώσω με τις εργασιακές σχέσεις ή θέλετε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα? Να βάλουμε λίγο μουσκούλα. Ας βάλουμε, ναι.
Πίσω λοιπόν στην οικονομική μας συζήτηση με την Φωτεινή μας το Γιάννη. Take the money and run. Πάρ' τα λεφτά και τρέχα. Πολύ έξυπνος ο τίτλος, αλλά την εποχή που έχουμε πολύ μεγάλες εκροές, που είχαμε πει στην αρχή να μιλήσουμε και λίγο για τις εκροές, δεν είναι και πολύ καλό στόχο. Πάρ' τα λεφτά και φύγε. Αστειεύομαι βέβαια, έτσι. Ναι, για τις εκλογές καταθέσεων. Ναι, βέβαια. Εντάξει, κοίτα να δεις. Καταρχάς είναι χιουμοριστικό, ναι, γιατί βέβαια, είμαστε οικονομική εκπομπή. Συνήθως τους οικονομολόγους μας θεωρούν λίγο κλέφτες, απατεώνες, διαφθαρμένους κτλ. Και τώρα να πω ένα αστείο. Θυμάμαι παλαιότερα ένας συμφοιτητής μου είχε καταγωγή από πτυχίο. Σπούδαζε στην τότε ΑΣΟΕ, τώρα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε πάει στο χωριό στοιχείο, στη γιαγιά. Του λέει, τι σπουδάζεις παιδί μου? Λέει, οικονομολόγος. Λέει, τι είναι αυτό? Σαν τον Αντρέα Παπανδρέου. Μπράβο παιδί μου, θα γίνεις πρωθυπουργός. Χρήστο, θα έκθεσε κάτω. Okay. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις και απόψεις για το δικό μας αντικείμενο. Ναι, για το take the money and run. Χρήστο. Και το μικρόφωνο του Χρήστο να ανοίξουμε. Το ναι, βέβαια. Ναι, πες μου λίγο πώς προέκυψε το take the money and run. Να σου πω... Η πρώτη μας ιδέα, να πούμε ποια ήταν πρώτα απ' όλα, ναι. Το λεφτά υπάρχουν. Θα κράταγα το λεφτά υπάρχουν 100% εγώ προσωπικά. Το κάναμε έρευνα, γιατί είμαστε μια ομάδα στο Facebook, μικρή ομάδα, πολύ αγαπημένη, και τους είχαμε ρωτήσει, παιδιά, τι να βάλουμε, το λεφτά υπάρχουν, και το απορρίψανε γιατί δεν είχαν αρνητικούς συνειρμούς με τον Γιώργο Παπανδρέου και δεν θέλανε να ξανακούσουν αυτή την έκφραση, γιατί είναι ιδιαίτερος καμένοι σαν ομάδα και όχι μόνο. Και έτσι πήραμε το πάρε τα λεφτά και τρέχα. Πραγματικά, μήπως έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Δηλαδή, είχαμε πάντως εκδοές αρκετές και μάλιστα τώρα έχουμε και κάποιες μικρές ζωές. Πραγματικά μικρές ζωές. Εκτός από αυτό που είπαμε στην αρχή, τα χρήματα των συντάξεων. Τώρα, βέβαια, εμείς είμαστε. Η οικονομία είναι θλιβερή επιστήμη. Οπότε θα πω κάτι θλιβερό. Δηλαδή, με την αύξηση των φορολογικών μέτρων και αυτά που έχουν επιστρέψει από τους, μιλάω για τους μικρούς και μεσαίους καταθέτες, θα εξαφανιστούν για την αποπληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων. Δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε, γιατί ο Υπουργός Οικονομικών, όχι ο Υφυπουργός, βγήκε και δήλωσε ότι όποιος έχει μαύρο χρήμα να το δηλώσει. Ο αναπληρωτής Υπουργός. Ναι. Να το δηλώσει κιόλα το μαύρο χρήμα, να σωθούμε. Δεν υπάρχει θέμα πλέον κανένα. Ναι, καλά, βέβαια, αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, το να δηλώσει το μαύρο χρήμα πρέπει να το συγκεκριμένο. Καταρχάς, κανείς δεν θα δηλώσει, ακόμα και αυτός που έχει μαύρο χρήμα, ότι γεια σας, παιδιά, εδώ είναι το μαύρο μου χρήμα, το οποίο προέρχεται από ωραία ναρκοδολάρια, για παράδειγμα. Είμαι ένας από τράφικινγκ ή οτιδήποτε τέτοιο. πετροδολάρια ή από λαθρεμπόριο όπλων. Εντάξει, κανείς δεν πρόκειται να το πει αυτό. Άρα και μόνο επικοινωνιακά να το πάρουμε η χρήση, έχει μαύρο χρήμα, φέρ το πίσω, είναι λάθος. Από εκεί και ύστερα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα κίνητρα επαναπατρισμού των χρημάτων. Είχαν δοθεί παλαιότερα τέτοια κίνητρα? Πολύ, έτσι. Σε μικρό επίπεδο. Περισσότερο το είχε προσπαθήσει ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία πριν τον φάνε, και είχε κάποια αποτελέσματα. Εδώ πέρα, όσο υπάρχει κλίμα ασάφειας και πολιτικής αστάθειας κατά κάποιο τρόπο, δεν πρόκειται να επιστρέψει. Μιλάω για τα μεγάλα κεφάλαια. Εσύ είσαι τραπεζικός, τα ξέρεις καλύτερα. Θεωρούμε, ας πούμε, κάποιον πλούσιο, αυτόν που έχει από 1 εκατομμύριο ευρώ διαθέσιμα, ρευστά διαθέσιμα και πάνω. Αυτό το χρήμα μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, τις 10-15 χιλιάδες που έχει ένας μικροκαταθέτης. Μας ενδιαφέρει ενώ σαν οικονομία να επιστρέψουν ποσά αυτού του Βεληνεκούς. Τώρα όλα τα υπόλοιπα καλό είναι να υπάρχουν, αλλά πλέον με τα μέτρα δεν. Έχει δοθεί κίνητρο. Όποιος θα επιστρέψει θα είναι πατριώτης. Όποιος θα παίρνει δεν είναι πατριώτης. Αυτό είναι το τελευταίο κοστολόγκα που κυκλοφορεί. Καλά, ναι, αυτό δεν είναι και πολύ οικονομολογική. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι μικροπολιτική, την αποκομματική, μικροκομματική φύση, την οποία τη θεωρώ αχαρακτήριστη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν κάποια κίνητρα και κυρίως στο περιβάλλον. Δηλαδή, ας πούμε, στη θέση κάποιου ο οποίος έχει χρήματα, θα τα έφερνε στην Ελλάδα?
Εσύ θα τα άφηνες άμα είχες 2 εκατομμύρια ευρώ? Αν τα είχα βγάλει στο εξωτερικό. Ναι, αν τα είχες βγάλει προφανώς. Αυτή τη στιγμή όχι. Ναι. Δεν θα τα είχα βγάλει όμως. Δεν θα τα είχες βγάλει. Αλλά αν τα είχα βγάλει, αυτή την περίοδο όχι. Γιατί δεν θα τα είχες βγάλει? Ναι. Γιατί οποιοδήποτε φόβος για να βγουν τα χρήματα έξω δεν επαληθεύτηκε. Τώρα είμαστε με τα θάνατον προφήτες, ναι. Αλλά για να διώξω έξω πριν από χρόνια χρήματα σημαίνει ότι φοβόμουν κάτι. Θυμόμουν κάτι, μια αναστρέψιμο δραχμή, κάποιο κούρεμα καταθέσεων. Δεν επαληθεύτηκε. Μέχρι 9 παρα 10, 27 Δευτέρου. Σήμερα. Τη Δευτέρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Σωστά. Αλλά μέχρι τώρα, όποιος δεν έβγαλε χρήματα στο εξωτερικό, δεν έχασε, να πούμε, σε μια τριετία 15-16% τόπους. Ναι. Δεν τους έχασε. Βέβαια, και να... τα εμβασματικά, βέβαια, το... που έτσι κονομάνε και τράπεζα. Αυτό που λέμε έξυπνο χρήμα άρχισε να φεύγει από την Ελλάδα από το 2008. Δηλαδή, πολύ, ναι. Πριν, πολύ πριν. Μάλλον πριν αρχίσει να εκδηλώνεται η κρίση. Προφανώς φοβούμενοι και από την κρίση των subprime στην Αμερική που έχει το 2007, οπότε το έξυπνο χρήμα, το έξυπνο συσσαγωγικά, μην παρεξηγηθούμε, δηλαδή τα μεγάλα κεφάλαια, άρχισαν να φεύγουν σιγά σιγά από το 2008 και μετά από το 2010 και μετά εντατικοποιήθηκε, φτάνοντας στις μέρες μας που φύγανε αρκετά μεγάλα ποσά πάλι. Τι να κάνω, το πιάσουμε πάλι στα εργατικά ή το... Ας κάνουμε και μία αναφορά στο κομμάτι αυτό. Χρήστο μου, πώς σου φαίνεται το δίμηνο στους Δήμους, καλό για προσοχές, γιατί... Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει κάθε μήνα και να τελειώνουμε, για να είμαστε και λίγο αριστεροί σύντροφοι. Πολύ έξυπνο. Αυτό περίμενα να πει, γιατί τον έχω κόψει ότι έχει χιούμορ. Ναι, περίμενα έχει, αυτό να πει, 15ήμερο ίσως, έτσι. Και ξαναπάμε. Ναι, 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 αριστερά πράγματα. Με την ώρα. Αφού υπάρχει, υπάρχει και με την ώρα εργασία και τα λοιπά. Τώρα. Να κάνω μια παρένθεση, ναι, για τους Δήμους. Πες μου, ναι. Επειδή προέκυψε κάτι στην Ασπέγνη, ενδεχομένως να το έχετε δει, ζητάνε και θελοντές τώρα στους Δήμους. Α, ναι. Πρόσφατα ζητήθηκαν από το Δήμο Νέας Μίγνης εθελοντές δικηγόροι, εθελοντές γιατροί. Γιατί να μην είναι? Προφανώς δεν θα είναι υπάλληλοι, δεν θα αμείβονται. Μέχρι που κάποιος χριστιανός βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ είμαι δικηγόρος, εθελοντής και θέλω να έρθω. Αμα χτυπήσω, ποιος με πληρώνει? Και εκεί δεν απαντήθηκε τίποτα, βέβαια, γιατί ο εθελοντής δεν έχει και κάλυψη, όπως ξέρεις. Δεν έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Καμία. Είναι εθελοντής, δεν παίρνει χρήματα και δεν έχει ένσημα. Και κάπου εκεί λοιπόν ο θεσμός αυτός που πριν δημιουργηθεί εξαφανίστηκε. Α, ωραία. Φυσικά δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις οι Δήμοι, έτσι. Παρά μόνο αυτά τα δίμηνα. Οπότε, επειδή έχουν κάποιες ανάγκες, πράγματι, βγαίνουν στην αγορά της εθελοντικής εργασίας. Βέβαια, το θέμα του εθελοντισμού, αν θυμάμαι καλά, δεν το είχε θίξει ο Λοβέρδος με τους εκπαιδευτικούς, ναι, για να αποκτάνε μόρια να δουλεύουν εθελοντικά. Δηλαδή, κάπου εδώ έχουμε αρχίσει και παρερμηνεύουμε σκόπιμα, θεωρώ, το θέμα της εθελοντικής εργασίας. Εθελοντής δημόσιος υπάλληλος. Ναι, σε λίγο όλοι θα είμαστε εθελοντές. Για 20 χρόνια πίσω και ξανασκεφτείτε τι σημαίνει εθελοντής δημόσιος υπάλληλος. Έλα να δουλέψει στο δημόσιο τσάμπα. Ναι, αλλά αυτό επεκτείνεται. Δηλαδή, όχι γενικά να δουλεύει τσάμπα. Όχι κοινωνικός λειτουργός, όχι πήγαινε να προσέξει τα παιδάκια. Δηλαδή κάτι που είναι πραγματικό. Να περνάει τα παιδιά απέναντι, ξέρω εγώ. Δικηγόρος, οικονομολόγος, καθηγητής σου λέει: έλα να κάνεις και τσάμπα φροντιστήρια. Και σε φωνάζει ποιος? Το δημόσιο. Το ίδιο το δημόσιο. Δεν λες: γεια σας ήρθα, θέλω να βοηθήσω. Καλούν εθελοντές οι Δήμοι. Πλεονασματικοί ή μη. Αγίοι πλεονασματικοί. Μα βέβαια, ο Δήμος Νέας Μίλης είναι πλεονασματικός Δήμος. Και ο συγκεκριμένος Δήμος είναι και ταμιακά πλεονασματικός και σε προϋπολογισμό πλεονασματικός και σε ισολογισμό πλεονασματικός. Ο Δήμος Νέας Μίλης είναι ένας πολύ δυνατός οικονομικά Δήμος. Ανά την επικράτεια, ίσως είναι μέσα στους 5 καλύτερους χρηματοοικονομικά Δήμους. Άρα αυτό το κάνει γιατί? Για να αυξήσει περισσότερο τα έσοδα του. Γιατί δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Α, δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις, γι' αυτό. Και επειδή 3 γιατροί και 2 δικηγόροι και ίσως 2 οικονομολόγοι δεν θα κακοπέσουν σε κάποιες παροχές υπηρεσιών που κάνουν, προσπαθεί να φέρει εθελοντές. Ναι. Βέβαια, αυτό το έτσι όπως το έχουν κάνει, ξεκινώντας από το Λοβέρδο με τα μόρια στους εκπαιδευτικούς για να παίρνουν, να γίνονται εθελοντές, να αποκτάνε μόρια κτλ., δημιουργούν ένα πάρα πολύ άσχημο κλίμα περαιτέρω στην αγορά εργασίας. Γιατί όταν όλοι θα αρχίσουμε να δουλεύουμε εθελοντικά, σιγά σιγά θα πρέπει να πώς θα λειτουργήσουμε. Μπορούμε ή σαν λαός να λειτουργήσουμε. Δηλαδή, εγώ να σου προσφέρω κάτι και σε μου δώσω πίσω μια μπλούζα ή κάτι άλλο που το οποίο παράγει. Αλλά σαν οικονομία γενικότερα, πώς θα γίνει? Σε επίπεδο Δήμου,
μου δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να δουλέψω εθελοντικά, αν είναι και λίγο εθελοντικά τα δημοτικά τέλη. Α, ναι, που δεν είναι καθόλου. Δηλαδή δεν γίνεται να σε πληρώνω, να σε πληρώνω και να μην με πληρώνει. Αν θέλει να μην με πληρώνει, να μην σε πληρώνω κι εγώ. Κάνε μου 50% εκτό τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, χάσε κάτι, δεν θα με προσλάβει. Μου κάνει μια έκπτωση όμω. Και εγώ θα έρθω να δουλέψω εθελοντικά. Έχω, δεν έχω δουλειά, δεν έχει σημασία. Κάτι θα σου δώσω, κάτι θα πάω. Τότε θα πάω εθελοντικά. Εγώ προσωπικά θα πάω εθελοντικά. Ναι. Ωραία. Χάνω λίγο την εικόνα. Θα τα μάθω όμως όλα τα κουμπάκια σιγά-σιγά. Έχω εύκολα, πολύ καλό δάσκαλο, τον Δημήτρη εδώ. Καλά τα πας. Καλά τα πάω με τα κουμπάκια. Έχω ένα θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να το τελειώσουμε όμως. Με σκάσετε. Ναι, θέλω να τελειώσουμε το θέμα των εργασιακών του Βαρουφάκη. Όλο την πάτε τη συζήτηση από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, είδατε, σας τη λέω κιόλας, γυναίκες, γκρινιάρες. Λοιπόν, τι μας λέει μετά. Ότι να μεταβεί, λέει, σε μια έξυπνη, σε παρένθεση, smart. Το λέμε και στα αγγλικά, για όσους δεν καταλαβαίνουν καλά τα ελληνικά. Νέα προσέγγιση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και δικαιοσύνης. Αυτό είναι πολύ φιλοσοφημένο. Ναι. Ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και δικαιοσύνης. Ενώ τώρα είναι σε ποιο κομμάτι, είναι μόνο στο ευελιξίας ίσως. Μα στο 70-30 θα είναι που έλεγε ο... Δηλαδή, αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι το 70 της ευελιξίας και το 30 της δικαιοσύνης. Προσέξτε εδώ τώρα. Αυτό περιλαμβάνει τη φιλοδοξία για εξορθολογισμό και σε βάθος χρόνου την αύξηση του κατώτατου μισθού με έναν τρόπο που θα διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης. Ωραία τα λέει. Ωραία. Δημιουργική φιλοσοφία. Και δημιουργική φιλοδοξία. Προσέξτε, βέβαια, αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις προγραμματικές του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ο Υπουργός μιλάει για φιλοδοξία. Φιλοδοξία στο να ανέβει ο κατώτατος μισθός. Φιλοδοξούμε. Έχουμε όλοι φιλοδοξίες στη ζωή μας. Τώρα πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές, μπορεί να μην πραγματοποιηθούν και ποτέ. Έχει πει για το 16. Συνέχεια, κάθε μέρα ακούγεται για το 16 το συγκεκριμένο. Πώς θα γίνει το 16 αυτό. Και το 16 θα το ακούσουμε για το 17. Το 17 και το 18. Έτσι, δεν είναι εκπαιδευμένος ο κόσμος. Στο ένα ο. Ναι, κοίτα να δεις. Ταιριάζει αυτό που λες, γιατί είδα μία ανάλυση αυτό που λέει ότι με πλεόνασμα λέει 1,5% που έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης και με μεταβολή του ΑΕΠ 4%. Θα έχουμε ο λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ από 175% το 2014, θα πάει το 127% το 2020, το 110% το 2030, το 75% το 2053. Αυτό, άρα σε 40 χρόνια... Με πλεόνασμα πόσο? Με πλεόνασμα 1,5%, το πρωτογενές το πλεόνασμα, 1,5% που έλεγε ο κ. Βαρουφάκης και το οποίο θα συνοδεύεται με μεταβολή του ΑΕΠ 4%. 4% ετήσια αύξηση δηλαδή στο ΑΕΠ. Ναι, πλεόνασμα. Ακριβώς, θα έχουμε δηλαδή μείωση της αναλογής δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ το 2053 στο 75%. Αν να το συνδυάσουμε εδώ πέρα, μπορεί η φιλοδοξία να είναι για το 2053, σε 40 χρόνια. Υπομονή. Εγώ δεν βιάζομαι. Υπομονή. Όχι, όβιο. Ένα μήνα είμαστε κυβέρνηση. Ναι. Εγώ είμαι λίγο παρορμητικός τύπος. Δεν μπορώ. Δεν έχω πολύ υπομονή. Η υπομονή μου έχει τελειώσει. Σε 40 χρόνια μπορεί και να μιζώ πλέον. Πολύ πιθανό. Να κάνω πάλι λίγο χιούμορ. Εάν ήμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα σου πρότεινα να πας να ζήσεις σε μια άλλη πολιτεία. Γιατί? Έλα, τώρα σ' αρέσει αυτό. Γιατί να πάω σε άλλη? Γιατί αν το φορολογικό σύστημα του State of Florida, ναι, ή το πολιτιακό σύστημα του State of Florida, ή εν πάση περιπτώσει το Detroit που έχει χρεοκοπήσει, ναι, δεν σ' αρέσει. Ναι. Σαν πολίτης ενός state, πήγαινε σε μια άλλη πολιτεία. Ναι. Μήπως τελικά πάμε κατά εκεί? Δεν σ' αρέσει η Ελλάδα, χρεοκόπηση η Ελλάδα, πήγαινε ζήσε στη Γαλλία. Μα δεν είναι. Μήπως πάμε κατά εκεί. Αυτό γίνεται ήδη, αλλά κοίτα να δεις. Απλά να μην είναι δαχτυλοδεικτούμενο, φεύγουν τα μυαλά. Στην Αμερική, αν φύγει από τη Φλόριντα κάποιος και πάει στο Wisconsin, δεν λένε στη Φλόριντα φεύγουν τα μυαλά. Within the United States, please. Ναι, σίγουρα. Καλά. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Έτσι όπως έχει όμως. Γιατί μιλάμε για. Επειδή βλέπουμε μόνο το δικό μας το σπίτι και δεν βλέπουμε το παγκόσμιο σπίτι. Και παγκόσμια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, και γιατί, ας πούμε, και η Γαλλία έχει μεγάλο θέμα και η Γερμανία. Άλλο που έχει βρει τρόπους επιβίωσης, αλλά κάποια στιγμή αυτά τελειώνουν. Όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή. Οικονομικός κύκλος λέγεται. Έτσι, ακριβώς. Εντάξει, οπότε δεν μπορεί να συνεχιστεί.
αυτό το πράγμα οδηγεί πάντοτε σε μια κρίση και μια αστάθεια. Άρα δεν είναι λύση αυτό το πράγμα το να φύγουμε εμείς από την Ελλάδα, να πάμε στη Γαλλία ή στη Γερμανία και να ανακυκλώνεται ο, γιατί ο δεν κόσμος. Είναι, γιατί θέλει ριζικές λύσεις. Θέλει ριζικές λύσεις στην οικονομία. Ποιοι, αφού θα φύγει η γενιά μας και θα έρθει η επόμενη και θα είναι με νέα δεδομένα. Και μετά θα έρθει η επόμενη και θα είναι με νέα δεδομένα. Με αυτά τα δεδομένα που βέβαια λέει ο κύριος Βαρουφάκης, τα οποία δεν ευσταθούν και θα δούμε γιατί δεν ευσταθούν, μιλάμε για το 2053. Δηλαδή κάποιος που θα γεννηθεί σήμερα θα είναι 40 χρονών τότε. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για πολύ μετά και αν. Γιατί, προσέξτε να δείτε. Αυτή είναι μια ανάλυση που έκανε ο κύριος Βάμβουκας. Εντάξει. Και λέει το εξής, ο καθηγητής στο Πανεπιστημίο. Ας υποτεθεί, λέει, το 2015-2020, μιλά για τον αποπληθωρισμό, συνεχίσουμε με μείον 1%. Η επίτευξη του ποσοτικού στόχου για μέση ετήσια ονομαστική μεταβολή του ΑΕΠ κατά 4%, που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, θα επαιτούσε μέσους αναπτυξιακούς ρυθμούς 5%. Ποια χώρα? 5% ακριβώς. Ποιος αναπτύσσει την 5%? Κανένας. Άρα δηλαδή δεν μιλάμε για το 2053. Με τίποτα. Άρα δηλαδή δεν μιλάμε για το 2053, μιλάμε για το 3053 και αν. Να είμαστε να ξανακάνω πάλι το συνήγορο του. Κάντον, άντε. Το συνήγορο του ΣΥΡΙΖΑ κάνει τώρα, αλλά τέλος πάντων. Όχι, μόνο εντάξει. Πολύ πιο εύκολο. Καταρχήν, ξέρεις τι σημαίνει στη μακροοικονομία ανάπτυξη. Αριθμητικά. Ανάπτυξη αριθμητικά σημαίνει 3 φορές αύξηση του ΑΕΠ από όπου και αν βρίσκεται. Άρα λοιπόν το 5% στην Ελλάδα είναι πολύ πιο εφικτό από το 5% σε χώρες οι οποίες δεν είναι σε αυτή τη βαθιά ύφεση. Ναι, γιατί έχεις πιάσει πάτο. Έχεις πιάσει από πάτο. Τον πάτο λοιπόν εύκολα μπορείς να κάνεις ένα σπούφ, ένα spike μία, δύο, τρεις χρονιές στο 5% από ότι μια οικονομία η οποία δεν έχει 30% ύφεση τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόσεξε όμως. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο. Καταρχάς, να εξηγήσουμε κάτι. Γιατί ο πολλής κόσμος ακούει τα μέσα ή τις εφημερίδες και σου λέει: θα έχουμε ανάπτυξη. Βλέπεις την ανάπτυξη στο βάθος του δρόμου. Ανάπτυξη. Μπορεί να έχουμε, όπως ξέρεις, ανάπτυξη των αριθμών. Ανάπτυξη όμως δεν συνεπάγεται απαραίτητα και κοινωνική ευημερία. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα έχει ρυθμούς ανάπτυξη ένα κράτος ή θα ζούμε όλοι πλουσιοπάροχα και θα τρώμε χρυσά κουτάλια. Μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί. Ούτε το ανάποδο και παλαιότερα δεν συνέβη. Το ανάποδο. Παλαιότερα η μικρο Ελλάδα πήγαινε καλά και η μακρο όχι. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει πολύ μεγάλο time lag μεταξύ της ανάπτυξης και του πώς θα φανεί στην οικονομία. Ναι, απλώς εγώ το εξηγώ γιατί πολλοί έχουν την εντύπωση ότι σου λέει θα αναπτυχθούμε, άρα θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Όχι, δεν συνεπάγεται αυτό. Όχι, θα έχουμε λιγότερες αυτοκτονίες στην αρχή. Δεν ξέρουμε, αλλά δεν συνεπάγεται η ανάπτυξη απαραίτητα και η κοινωνική ευημερία. Αυτό δηλαδή βέβαια. Το πράγμα να το ξεκαθαρίζουμε για να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Όπως και να έχει, τι να έχουμε 10 αυτοκτονίες, τι να έχουμε 5, οι αυτοκτονίες θα είναι αυτοκτονίες. Καλά. Το θέμα είναι να φτάσουμε να μην έχουμε ούτε μία αυτοκτονία. Απλά οι δείκτες της οικονομίας που είναι ο δείκτης των αυτοκτονιών, ο δείκτης των ακάλυπτων επιταγών, θύμισε μου, ο δείκτης ασφυξίας, οι δείκτες, ο δείκτης των μαγαζιών που κλείνουν, θα αρχίσουν να μην χειροτερεύουν. Φυσικά η μια ανθρώπινη ζωή είναι μια ανθρώπινη ζωή, αλλά όταν μετρηθεί μία λιγότερη, θα βγει ένα οικονομικό συμπέρασμα. Γιατί, όπως είπε στην αρχή η Φωτεινή, η οικονομία δεν έχει social leg σαν επιστήμη. Βέβαια είναι άσχημο να μιλάμε, ξέρεις, μιλάμε πλέον με πολεμικούς όρους, εντάξει. Δυστυχώς. Γιατί ουσιαστικά αναφέρεσαι σε παράπλευρες απώλειες, που εγώ τουλάχιστον ακόμα δεν μπορώ να το δεχτώ, ούτε σαν άνθρωπος ούτε σαν επιστήμονας, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε θα έχει και τέτοιου τύπου απώλειες. Δεν είμαστε στρατιωτικοί, δεν επιλέξαμε να είμαστε, τους τιμάμε φυσικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η οικονομία να δημιουργεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά επειδή νομίζω βαρύναμε πολύ το κλίμα, πρέπει να ακούσουμε ένα τραγουδάκι οπωσδήποτε, γιατί θα ψυχοπλακωθούμε όλοι. Thank you.
Ξαναείμαστε πάλι κοντά σας. Δεν θα σας κουράσουμε για πολλή ώρα ακόμα. Θα τελειώσουμε το θέμα με τα εργασιακά και να δούμε ότι, να συνεχίσουμε λίγο, ότι στο σημείο μας λέει θα διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης. Εδώ μπαίνει στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Άρα, αν το συνδυάσουμε με τα νέα που βγάλανε σήμερα η Eurostat για την πτώση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, το 2008 μέχρι το 2015 είχαμε πτώση μείον 14%, ενώ αντίστοιχα σε άλλες μνημονιακές χώρες, βλέπετε Πορτογαλία, είχαν αύξηση, αν δεν απατώμε, σύν 19%. Mm-hmm. Άρα, στα θέματα της ανταγωνιστικότητας, αφού λέει θα διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα, πάμε, είναι προφανές ότι ο Υπουργός αφήνει να διαφαίνεται ότι θα έχουμε περαιτέρω εξελίξεις προς τα κάτω των μισθολογικών απολαβών. Αυτά δεν είναι έτσι. Πιστεύοντας ότι έτσι θα δημιουργηθούν προοπτικές απασχόλησης, και αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Και πάλι κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου εδώ με τον Δημήτρη, που λένε ότι το 16 θα πάει το κατώτατο μισθό σε 751 πάλι. Σε ένα σέντο απόγευμα διάβαζα ότι το 16, όχι σύντομα, το μέσα στο Μάρτιο νομίζω, θα ανέβει ο βασικός... Α, δεν ακούγομαι. Θα ανέβει ο βασικός μισθός, λέγανε, στα 651 μεικτά από 586. Και πανηγύρισαν από αυτό που λέει ο Χρήστος, και νομίζω ότι εμείς σαν οικονομολόγοι πρέπει να εξηγήσουμε αυτό το mail σε τι βάθος χρόνου αναφέρεται. Συμφωνείς αυτό? Όσοι δηλαδή μας ακούνε, ένα πράγμα θα έρχεται στο μυαλό τους. Πότε? Πότε το 750? Πότε νέες προσλήψεις? Πότε το ένα, πότε το άλλο? Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό το πλαίσιο, ο κορμός των οικονομικών ανακοινώσεων του Βαρουφάκη είναι βάθος τετραετίας, και να μην βιαστεί κανένας σε κάποια σημεία τα οποία μπορεί να είναι θετικά για το μέσο Έλληνα να βιαστεί να τα προεξοφλήσει. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και ρευστότητας και αποπληρωμής χρέους. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σίγουρα αυτά, αν και δεν αναφέρει, αλλά οπωσδήποτε είναι σε βάθος χρόνου, γιατί όταν λες, για παράδειγμα, θα διαφυλάξω την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές απασχόλησης, αυτό δεν γίνεται ότι μια μέρα στην άλλη. Εντάξει, προς Θεού δηλαδή. Πρέπει να είναι κάποιος χαζός για να μην το καταλαβαίνει. Ναι, Χρήστο. Σαν προεκλογική εξαγγελία πάντως και δέσμευση, θυμάμαι να λένε ότι με το που θα εκλεγούμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 751. Δεν μας είπαν ούτε βάθη χρόνου ούτε τίποτα. Ναι, εγώ δεν θα το σχολιάσω. Αυτό είναι ακριβώς όπως λέει, ναι. Αλλά δεν έχει ουσία σήμερα πια. Ναι, δεν έχει ουσία πραγματικά. Δηλαδή, ναι, το είπαν. Αυτά νομίζω είναι περισσότερο πολιτικού τύπου διακηρύξεις. Για πολλά να είπανε, θα σταματάγανε τον διαγωνισμό με τα αεροδρόμια. Είπανε, θα πουλάγανε την επένδυση στη Χαλκιδική. Ότι θα ήταν λογιστικό λέγχο του χρέους. Αυτό έχει μπει σε μια διαδικασία επιτροπών. Χαρτούρας. Τι έλεγε ο Αντρέας Παπανδρέου, είπαμε. Ο Αντρέας Παπανδρέου έλεγε ότι όταν θέλεις να... Συσκέπτομαι όταν δεν σκέπτομαι. Όχι, άμα θέλεις να καθυστερήσεις κάτι, κάνε μια εξεταστική, φτιάξε μια επιτροπή κτλ. Γιατί η επιτροπή της επιτροπής, ο επιτροπή δρομολογό, θα φτιάξω. Η μία επιτροπή να ελέγχει την άλλη και τελικά κολλησίεργες και δεν γίνεται τίποτα στο τέλος. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πάρει χρόνο, όπως θα πρέπει να πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Οποιαδήποτε, είτε έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, είτε έβγαινε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε έβγαινε. Οποιαδήποτε πρέπει να πάρει χρόνο. Είναι τραγικός ο δρόμος που έχει να αντιμετωπίσει. Τραγικός, πραγματικά. Χρηματοοικονομικά είναι τραγικός. Στη ράντα, για να μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα μας, είναι τραγικός. Κοίτα, μόνο τον Ιούλιο έχουμε ανάγκη 40 δις. Ποιος θα μας δώσει 40 δις? Εγώ νομίζω ότι πλέον ούτε η Ευρώπη μπορεί να αντέξει να μας δώσει τέτοιο ποσό τον Ιούλιο. Άρα θα έχουμε πολύ περίεργες εξελίξεις μέχρι τότε. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου να βρεθεί άμεσα μια λύση στο θέμα αυτό, όχι για τα 40 δις, μέχρι να φτάσουμε εκεί, οι οποίες να έχουν σαν στόχο το να πάει η χώρα μας καλύτερα και να πάει και ο λαός μας καλύτερα, γιατί διαφορετικά είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι έχουμε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες μπροστά μας. Όχι ότι είναι εύκολο το τετράμινο.
Καθόλου εύκολο δεν είναι το επτάμινο. Ναι. Και εσωτερικά, εξωτερικά απλά είναι σχετικά μικρές οι λήξεις των πληρωμών. Ήδη παίζει ένα δανειάκι του IMF όμως, το οποίο ακούστηκε ότι αν δεν έχουμε να το πληρώσουμε, μας δώσουν παράταση. Ναι. Αυτό στο βιβλίο που διδάχτηκε εσύ και εγώ λέγεται Credit Event. Ναι, ναι. Το είπε ήδη η Λαγκάρντ αυτό. Αν δεν δώσουν όμως. Τι σημαίνει όρος που χρησιμοποιήσατε μόλις τώρα. Καλύπτει πιστωτικό γεγονός. Χρεοκοπία. Το είπε η Λαγκάρντ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για μένα όλα αυτά τίθενται σε ένα πλαίσιο μικροπολιτικής και όχι μάκρο. Δηλαδή, να ζούμε με από τη Σάτο Ζητιάνο, θα μου δώσει σήμερα λεφτά, δεν θα μου δώσει κτλ. Δεν λύνει το πρόβλημα της χώρας σε καμία περίπτωση. Άρα, πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο οραματικά, με την καλή έννοια και με ένα πλάνο που μπορεί πολλές φορές να πονέσει στην αρχή, αλλά να έχει κάποιο όραμα στο τέλος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όραμα. Και λαός χωρίς όραμα και οικονομία χωρίς όραμα, ανάπτυξη δεν βλέπει. Εγώ πριν κλείσουμε, ναι, θέλω να πω κάτι το οποίο το θεωρώ αυστηρό, αλλά το θεωρώ και πολύ μεγάλη αλήθεια. Εάν για κάποιο λόγο μας μηδενίζανε το χρέος, όλο το εξωτερικό, επειδή εκτιμώ ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία και ο μέσος Έλληνας έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και όσο πιο ψηλά τόσο περισσότερες, πιστεύω ότι ουδής Έλληνας άνω των 25 θα άλλαζε νοοτροπία και πάλι μετά από 40-50 χρόνια θα ήμασταν εδώ. Ναι. Άρα τελικά είναι η νοοτροπία μας τέτοια που και να μας το κουρέψουν το χρέος πλήρως, είναι σαν να μας δώσουν ένα φιλί ζωής, ξέροντας ότι μετά από μερικά χρόνια πάλι θα πάμε στο ίδιο σημείο. Απλώς αυτή τη στιγμή, αν συνεχίσει έτσι, γιατί θα πεθάνουμε μια ώρα αρχίτερα και θα εξαφανιστούμε και αυτό. Άρα, δηλαδή, το αίτημα της διαγραφής του χρέους που έχει βγει από την ατζέντα της διαπραγμάτευσης, κατά εμέ ήταν λάθος. Έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, το έχουμε δει στα διεθνή οικονομικά. Θυμάμαι όταν ήμουν στο εξωτερικό και μελετούσα διεθνή οικονομικά και μάλιστα ψυχοπλαγωνόμουν, γιατί από τότε διάβαζα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Και είδαμε άπειρες διαγραφές χρεών στις χώρες τότε της Λατινικής Αμερικής που ήταν μονίμως σε μια τέτοια κατάσταση. Βέβαια, αφού τους βάζανε σε αυτά τα παράδεκτα και αποτυχημένα προγράμματα, κάποια στιγμή όμως κάποιες από αυτές, όπως στο Μεξικό, γίνονταν κουρέματα του χρέους. Άρα, δηλαδή, η κυβέρνηση δεν έπρεπε να το είχε βγάλει αυτό από την ατζέντα της, την διαγραφή μεγάλου μέρους. Τέλος πάντων, θα δούμε, γιατί οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες. Θα δούμε, βέβαια, και στην πορεία τι έχει να γίνει. Όμως, που εσύ σήμερα πάντως δήλωσε ότι δεν υπάρχει σενάριο Greek exit και δεν υπάρχει και σενάριο κουρέματος. Ναι. Με ό,τι βέβαια λέει αυτό. Ναι. Εκεί κοντά στο Μεξικό υπάρχει και το Κουαδόρ με το φίλο μας στον Κορέα, που εγώ προσωπικά το θαυμάζω. Ένα τέτοιο χρειάζεται και η Ελλάδα. Να το φέρνεις συχνά στην εκπομπή σου, μας χαλαρώνει. Ναι, του αρέσει ο Κορέα πολύ. Πραγματικά έχει εύστοχες παρατηρήσεις και... Του αρέσει ο Κορέα, ήταν και υπουργός οικονομικών πριν γίνει. Ο Κορέα εκεί μίλησε για ελπίδα και με το που εκλέγηκε έφερε όντως την ελπίδα. Και όχι η ελπίδα να φύγει την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά ήταν και πολύ των δραστικών αποφάσεων ο Κορέα. Εντάξει, δεν τα πολύ συζητούσε τα πράγματα και πήρε κάποιες αποφάσεις πολύ σημαντικές. Δηλαδή, εντάξει, δεν φύγαν από το δολάριο, γιατί δεν ήθελε ο λαός του να φύγει από το δολάριο, αισθάνονταν ανασφαλής, αλλά έπαιξε με άλλο τρόπο, αγοράζοντας ότι περίμενε ή πουλά εισαγωγικά, εντάξει, να πέσουν τα ομόλογα του Εκουαδόρ, του σημερινού ακόμα πιο κάτω, και πήγε και τα αγόρασε κοψοχρονιά και έτσι μείωσε το χρέος τους. Δηλαδή έκανε και δραστικές και έξυπνες κινήσεις και δεν ήρθε και σε κόντρα με το λαό του, ο οποίος, ας πούμε, ήθελε το δολάριο, ενώ άλλες χώρες δεν το θέλανε. Τα χρήματα που τα βρήκε και αγόρασε εθνικό χρέος. Είχαν φτάσει στον πάτο τα ομόλογα. Και πάλι, κοψοχρόνια. Εντάξει, δεν ήταν τελείως, δεν είχαν τίποτε. Σε πολύ ευτελή αξία και πήγε εκεί και τα αγόρασε. Βέβαια, ο Κορέα ήταν υπουργός οικονομικών και οικονομολόγος ο ίδιος, οπότε ήξερε πολύ καλά το πώς παίζει η αγορά το παιχνίδι και έπαιξε ακριβώς με τους κανόνες της αγοράς. Δεν έκανε κάτι πώς να σου πω, δεν ξαναεφεύρισε και τον τροχό, τον κινήθηκε έτσι. Λοιπόν, να μην σας κουράζουμε άλλο, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, πάλι την ίδια ώρα. Καλό ξεκίνημα, Φωτεινή. Καλώς ήρθες στην παρέα του διαδικτυακού τηλεοπτικού ραδιοφώνου της Νέας Μύρνης. Να πούμε ότι αύριο έχουμε και ένα πάρτι.
Είναι το πάρτι της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου, η οποία εκπροσωπεί και την εφημερίδα Προφήτης στην Νέα Σμύρνη, στο Funky Monkey. Θα χαρούμε για να δούμε κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί. Θα χαρούμε να έρθετε κι εσείς. Εννοείται. Ναι. Καλή συνέχεια. Την επόμενη Παρασκευή θα είσαι πάλι να μας ενημερώνεις και για τις οικονομικές εξελίξεις. Ο Χρήστος θα καληνυχτήσει. Πριν καληνυχτήσω, θέλω να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, ουδής προφήτη στον τόπο του πρώτα απ' όλα που λένε, έτσι. Εδώ έχουμε ένα προφήτη, λοιπόν. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Γεια. Να είστε καλά, γεια σας.